Εδώ είμαστε με τον Γιώργο συνδεδεμένοι, λέγαμε πριν τις διαφημίσεις, για τα δικαιώματα που έχουν τα ομόφυλα ζευγάρια, τα ίδια δηλαδή που θεωρούμε εμείς ως πολίτες, προσωπικά γιατί δεν έχει ψηφιστεί ακόμη, ότι θα έπρεπε να έχουμε τα ετερόφυλα. Ο Γιώργος λοιπόν είναι οικογένεια με τον Μιχάλη Κονόμου, έχουν ένα πάρα πολύ γλυκό παιδί. Πόσο είναι τώρα? Είναι 5 χρονών. Ναι, μωρέ, μεγάλωσε το μωρό. Στην καλύτερη ηλικία. Και όταν τον είδα εγώ στα 3 ήταν όνειρο. Ναι, 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 όνειρο. Και ατρόμητος. Με κρύο στη θάλασσα να μπαίνει, να βγαίνει. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα λίγο κυριολεκτικά, ποια είναι τα πράγματα που στερείται ένα ομόφυλο ζευγάρι στην Ελλάδα, που θα μπορούσε, ας πούμε, αν ζούσε στις Βρυξέλλες, να έχει αυτά τα δικαιώματα. Ας πούμε, καταρχάς οι δύο γονείς δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα στο παιδί, που είναι το πιο βασικό, και το παιδί δεν έχει τα ίδια δικαιώματα με τους δύο γονείς τους. Δηλαδή, το παιδί ξέρει δύο γονείς, αλλά ουσιαστικά νομικά είναι ο ένας. Ας πούμε, εγώ τώρα είμαι σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Ο Μιχάλης είναι με το παιδί. Αν αρρωστήσει το παιδί και πρέπει να πάει στο νοσοκομείο και θέλουν να μας δημιουργήσουν πρόβλημα, να δημιουργήσουν πρόβλημα. Αν δεν φαίνεται γονιός ο Μιχάλης, μπορεί να πούνε ότι ήρθε ένα παιδί που δεν έχει γονιό και ποιος είναι ο ψιδεμόνας του. Ναι. Γίνονται βέβαια κάποια χαρτιά, κάνεις κάποια χαρτιά στον άλλο, κάποιες εξισοδοτήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι η λύση υγιής γενικά για ένα παιδί. Και είστε και αναγνωρίσιμοι άνθρωποι, δηλαδή. Εντάξει, αυτό που είπες, αν θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, φαντάζομαι ότι δεν σας έχει συμβεί. Αλλά δεν είστε οι μόνοι σε αυτή τη χώρα. Όχι. Ή δεν μπορεί ίσως να ταξιδέψει ο Μιχάλης. Ναι, δεν μπορεί να ταξιδέψει ο Μιχάλης με το παιδί. Υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν τα ομόφυλα ζευγάρια, και σίγουρα το ξέρετε καλύτερα. Είναι χρόνια στην χώρα μας που ζουν με μεγαλώνουν παιδιά. Δυστυχώς με άλλα επίθετα, δηλαδή είναι ο νονός, η μαμά, η νονάκη η μαμά, ο νονός, ο θείος και ο παπάς. Δεν είναι ίδια μπαμπάδες, δηλαδή μεγαλώνουν τα παιδιά ουσιαστικά σε ένα ψέμα. Ναι, ακριβώς αυτό θέλω. Από το φιλοσοφικό του θέματος, το θέμα είναι το πρακτικό που είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ επικίνδυνο, κατά τη γνώμη. Μα από το αξιακό, αν ξεκινήσουμε και σκεφτούμε ότι υπάρχουν οικογένειες ετεροφιλόφιλων, οι οποίοι ο ένας γονιός είναι ομοφιλόφιλος και ζει σε ένα ψέμα μεγαλώνοντας παιδιά, αυτό είναι ήδη ένα ζήτημα. Είναι παθολογία να έχεις ένα μπαμπά που κρυφά έχει μια άλλη ζωή και που κάποια στιγμή έχουν αποκαλυφθεί πράγματα. Και τι τραύματα δημιουργεί στην οικογένεια, στα παιδιά του, στη γυναίκα του. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε σαν πολιτισμένοι άνθρωποι στην αλήθεια. Και τραύματα στον ίδιο, έτσι, γιατί έχει καταπίεση στον άνθρωπο. Φυσικά, φυσικά. Ναι, και εκείνο προφανώ δεν έχει τη δύναμη να τοποθετηθεί και να πει ποια είναι η ζωή του πραγματική. Έτσι είναι. Εύχομαι να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, το οποίο δεν ξέρω πότε θα κατατεθεί. Όλοι μας. Πώς βλέπεις τις αντιδράσεις που... Δεν τις βλέπω τις αντιδράσεις, επειδή τώρα τελευταία γίνεται μεγάλη κουβέντα με αυτό το κομμάτι. Δεν τις βλέπω, γιατί τουλάχιστον στην τηλεόραση δεν μ' αρέσουν και οι φωνές που ακούγονται. Ενώ δεν ακούγονται μέσες φωνές, ακούγονται ακραίες φωνές. Οπότε εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό το παιχνίδι, δεν με αφορά καθόλου. Κοιτάω την υγεία μου, κοιτάω την υγεία της οικογένειάς μου. Εσείς όταν ταξιδεύετε ή όταν κυκλοφορείτε, δύο μπαμπάδες με ένα μωρό. Ποιες είναι οι αντιδράσεις στην Ελλάδα? Καμία. Συνήθως, όταν ρωτάνε το παιδί, ας πούμε, μπορεί να είμαι με μια φίλη μου και να πούν στον χώρο, το παιδί δεν ακούς τη μαμά σου και τον μπαμπά σου. Λέει το παιδί, εγώ δεν έχω μαμά, λέει, έχω δύο μπαμπάδες. Α! Γιατί αρχίζει ο άλλος και παθαίνει. Αμηχανία καταρχήν. Ναι. Αλλά παθαίνει αμηχανία. Δεν νομίζω ότι το κάνει από κακία. Δηλαδή δεν ξέρει πώς θα διαχειριστεί εκείνη την ώρα, γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση φυσικά στην Ελλάδα. Έτσι. Αν δεν υπάρχει καλά, ενημέρωση... και εγώ θα πάθαινα αμηχανία, γιατί θα έλεγα ότι έχω φέρει το παιδί σε δύσκολη θέση. Ναι. Γιατί όταν βλέπεις έναν άντρα, μια γυναίκα, ένα μωρό, λες μαμά, μπαμπάς, παιδί, κάτι τέτοιο. Και λες, όχι, τώρα έχω κάνει. Συνήθως ηρεμούμε τον άλλον που έχει ρωτήσει, δεν ηρεμούμε το παιδί. Το παιδί είναι πιο συνειδητοποιημένο. Έτσι πρέπει, ναι. Φαντάζομαι ότι εσείς, μεγαλώνοντας ένα παιδί σε μια κοινωνία που δύσκολα μπορεί να κατανοήσει αυτή τη σχέση, συμβουλεύεστε και κάποιο ψυχολόγο. Τους ψυχολόγους μας τους πριν, δηλαδή τη θεραπεία που κάνουμε ήδη. Ενώ, ας πούμε, τώρα που μεγαλώνει το παιδί και είναι και το σεξουαλικό που πρέπει να φέρουμε σιγά σιγά και αυτά, εκεί θα πάρουμε συμβουλές. Γιατί όσο άμαθη είναι η κοινωνία μας, και όσο άμαθη είμαστε και εμείς, είμαστε εκτός κοινωνίας μάλλον. Γιατί αναφερόμαστε μια κοινωνία χωρίς εμάς μέσα. Οπότε είναι άλλη κοινωνία, είναι άλλη κοινωνία η άλλη. Ναι. Δύο κοινωνίες έχουμε και εμείς τα ερωτήματά μας που πρέπει να απαντηθούμε. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση. Γιατί... για τη δυσκολία της σύνδεσης, αν είμαστε μακριά. Δεν πειράζει, μια χαρά τα είπαμε. Μας βοηθάει πάρα πολύ να επικοινωνούμε και να βλέπουμε
τις διαστάσεις της ζωής των ανθρώπων γύρω μας, να τις αποδεχόμαστε και μόνο με αγάπη και σεβασμό και αποδοχή να προχωράμε. Αγάπη, για αγάπη. Σε ευχαριστώ αγάπη πολύ, φιλιά σε όλη την οικογένεια. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Επίσης.